Και έρχομαι σε μια άλλη απορία. Λέει, ο Θεός τιμωρεί, δοκιμάζει ή παιδαγωγεί, και τα τρία. Και τιμωρεί και δοκιμάζει και παιδαγωγεί. Έχουμε μάθει, και αυτό από μια άποψη αίρεσης. Πόσα είναι εκείνα που είναι αίρεσης. Αν επί παραδείγματι διαδίδεις την ανηθικότητα, αυτό είναι μια αίρεση στον ηθικό τομέα, τον βιωματικό τομέα του Ευαγγελίου. Όταν βγάζουμε την δικαιοσύνη του Θεού και μιλάμε μόνο για μια αγάπη του Θεού, αυτό είναι μια αίρεση. Έτσι, είναι περίεργο πράγμα, δεν θέλουμε να βλέπουμε έναν Χριστόν κριτήν, αλλά έναν Χριστόν γεμάτο από αγάπη. Έτσι λέμε, ο Χριστούλης μας, ο γλυκύτατος Χριστούλης μας. Παιδιά, είναι γλυκύτατος ο Χριστός, αλλά είναι και δικαιότατος. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε από το πρόσωπό του την δικαιοσύνη. Η Ορθόδοξος, η Αγιογραφία, το δείχνει αυτό, δυστυχώς όχι η δυτική τεχνοτροπία, που δείχνει έναν Χριστόν αλήθεια γλυκανάλατον. Γιατί περί αυτού πρόκειται. Ενώ η Ορθόδοξος Βυζαντινή Αγιογραφία δείχνει και τα δύο αυτά. Ως πρότυπο θα πάρω τον Χριστόν του Δαφνίου, που είναι στον Τρούλο. Βέβαια, αν τον δείτε για μια στιγμή θα τρομάξετε. Όταν κοιτάξεις πάνω στον Τρούλο, κυκλοφορούν κάρτ ποστάλ, είναι εύκολο να, τη βρείτε την εικόνα, να τη δείτε. Σε πιάνει ένα δέος. Γιατί είναι ο Παντοκράτορ. Γιατί τάχα σε πιάνει το δέος από την Βροντί και τον Κεραυνό, και δεν θα σε έπιανε το δέος από τον δημιουργόν της Βροντίς και του Κεραυνού. Γιατί δέος. Κάνετε με έναν τρόπο τέτοιο να κλείσετε το μάτι σας το ένα και να δείτε μόνο το ένα μάτι του Χριστού. Θα το δείτε το ένα μάτι του Χριστού γεμάτο ειρήνη και γαλήνη και αγάπη. Γιατί τα μάτια εκφράζουν το ύφος. Γυρίστε να δείτε το άλλο μάτι του Χριστού. Τότε θα δείτε ότι το άλλο μάτι του Χριστού είναι γεμάτο από δικαιοσύνη, έτοιμος ο Κύριος να ζητήσει λόγο. Στο ίδιο πρόσωπο η τέχνη κατάφερε να εκφράσει την αγάπη και τη δικαιοσύνη του Χριστού. Πόσες φορές ο Κύριος έδειξε την πλευρά της δικαιοσύνης. Θυμηθείτε πρόχειρα, όχι μόνο εκείνα τα λόγια του περί της κρίσεως. Θυμηθείτε την παραβολή των 10 παρθένων. Και τότε λέγει, όταν θα φτάσουν επαρθένοι, επέντε παρθένοι, οι μωρές παρθένοι, εκείνες που δεν προετοίμασαν τον εαυτό τους. Παρθένοι όμως, δηλαδή έχεις χριστιανική ιδιότητα, αλλά δεν έκανες τίποτα στη ζωή σου. Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Και ο Κύριος από μέσα θα πει του νυμφώνα, από μέσα από τον νυμφώνα, δηλαδή από τη βασιλεία του. Προσέξτε, ουκ είδα ημάς, δεν σας ξέρω. Φοβερόν. Θα του πούν, λέει, την ημέρα εκείνη οι άνθρωποι, Κύριε, δεν φάγαμε μαζί σου, δεν ήπιαμε μαζί σου, το λέει πιο πολύ στους συγχρόνους του, δεν κήρυξες τις πλατείες μας. Θα σας πω, τότε θα σας πω, φύγετε από μένα οι εργάτε της ανομίας, ουκίδα είμαστε, δεν σας γνωρίζω. Πέστε μου, πού είναι η αγάπη του Χριστού. Άρα όταν μένουμε μόνο στην αγάπη και έχουμε εξοβελήσει την δικαιοσύνη του Θεού, αυτό είναι αίρεσης. Παιδιά, ο Χριστός είναι γεμάτος αγάπη, αλλά και δικαιοσύνη. Συνεπώς, ο Θεός βεβαίως και τιμωρεί και εδώ και στην άλλη ζωή. Πώς εξηγείται αλλιώτικα η αιωνία κόλασης. Αλλά και εδώ τιμωρεί ο Θεός. Πολλές φορές τιμωρεί καταδικαστικά. Όπως ο Κάιν τιμωρήθηκε καταδικαστικά. Βεβαίως έχουμε και την τιμωρία η οποία δεν είναι καταδικαστική, αλλά είναι παιδαγωγική, όπως είναι ο Ισραήλ στην έρημον.
Εκεί ο Θεός παιδαγωγεί το λαό του, βεβαίως με τιμωρίες, αλλά όχι για να τον καταδικάσει, να τον κατακερματίσει, αλλά για να τον συνεφέρει, να συνέλθει, να μπει εις την γη της επαγγελίας. Ακόμη ο Θεός και δοκιμάζει. Ναι, θα σας αναφέρω μόνο μία περίπτωση, υπάρχουν πολλές, όπως είναι η περίπτωση του Αβραάμ. Ο Θεός δοκιμάζει τον Αβραάμ, δοκιμάζει την πίστη του. Φεύγει από τα υπαρχοντά του, δέχεται τόσες περιπέτειες έως ότου εγκατασταθεί, χωρίς να εγκατασταθεί εις την γη της επαγγελίας, ούτε βήμα λέγει, ούτε βήμα γης, ούτε ένα πόδι γης δεν πήρε από τις υποσχέσεις του Θεού. Είναι καταπληκτικό αυτό. Το γιατί είναι μεγάλο το θέμα, δεν θα σας πω πιο πολλά, παρά μόνο όταν εκεί του ζήτησε εκείνο το παιδί της επαγγελίας, τον Ισαάκ, να του τον θυσιάσει ο πατέρας, ο Αβραάμ. Δεν αντίστασε. Και όταν πήγε να θυσιάσει το παιδί του, τότε του λέει ο Θεός, όχι, σε δοκίμασα, είδα ποιος είσαι. Όχι ότι ο Θεός δεν ήξερε ποιος είναι ο Αβραάμ, αλλά ήθελε να αφήσει μνημείον πίστεως από τη δοκιμασία μέσα στην ιστορία. Έτσι λοιπόν ο Θεός και τιμωρεί, σας ξαναλέγω, ή καταδικαστικά ή παιδαγωγικά, και δοκιμάζει. Ή επειδή εδώ τρία ετέθησαν, ας με παιδαγωγεί ο Θεός.